Πάμε παρακάτω λοιπόν στα της σημερινής δοκιμασίας. Στη σημερινή δοκιμασία η κάθε ομάδα θα χρειαστεί 7 μέλη της. Οι πράσινοι μοιραία θα παίξουν όλοι. Οι γαλάζιοι θα πρέπει να επιλέγουν ποιον κάθε φορά θα αφήνουν εκτός. Τη σημερινή δοκιμασία την κερδίζει η ομάδα που θα φτάσει πρώτη τους 3 πόντους. Ζητούμενο το puzzle που βλέπετε πίσω σας να συμπληρωθεί με τα κομμάτια που κρέμονται πάνω από τη γέφυρα. Τι κάνουμε λοιπόν? Ένας παίκτης που θα επιλέξει κάθε ομάδα κάθεται στην άκρη της γέφυρας. Οι υπόλοιποι 6 τραβούν από πίσω τα σκοινιά για να σηκωθεί η γέφυρα, να τεντωθεί. Ανεβαίνει ο παίκτης, παίρνει αυτό που πιστεύει ότι ταιριάζει στο puzzle, πηγαίνει, το θηλυκώνει στη βάση και γυρνάει να πάρει το επόμενο. Εδώ να πούμε ότι είναι παραπάνω από όσα χρειάζονται, οπότε κάποια δεν ταιριάζουν. Πρέπει να βρείτε και το σωστό. Σε περίπτωση που το πάρουμε και μας πέσει από τη γέφυρα, είτε πέσουμε ήδη από τη γέφυρα, επιστρέφουμε στην αρχή. Από την ομάδα που θα χάσει τη σημερινή δοκιμασία, θα προκύψει ο δεύτερος μονομάχος της εβδομάδας. Στη θεωρία το παιχνίδι φαίνεται εύκολο. Τώρα στη πράξη θα δείξει. Γιατί είπαμε λοιπόν η σημερινή δοκιμασία είναι λίγο ιδιαίτερη? Γιατί, σωστά Βάιε, ενώ περιορίσαμε τις προμήθειες στο σπίτι, αποφασίσαμε και στις δοκιμασίες ασυλίας να υπάρχει ένα μικρό έπαθλο, το οποίο κατά κύριο λόγο θα έχει να κάνει με τη διατροφή σας. Το καλάθι μέσα έχει... Ξυνόγαλο. Ξύλος καρπούς. Γλυκό καρύδι. Μακαρόνια. Ζυμαρικά, ναι. Sorry. Κορκιάστηκα. Λουκανικάκια. Ωραία! Λέω, εδώ είμαστε. Πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε, να φάμε. Βέβαια, χθες έφαγα μπριζόλα εγώ. Αλλά λέω, πρέπει να το κερδίσουμε, να φάνε και τα υπόλοιπα παιδιά. Τουλάχιστον να κάνουμε έτσι ένα ολοκληρωμένο τσιμπούσι, ρε αδερφέ. Και να πούμε κιόλας ότι για τους vegan έχουμε βρει την εναλλακτική, έτσι. Έχουμε λουκάνικα vegan. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά έχουμε βρει. Μια χαρά. Το λουκάνικο για μένα είναι. Δεν είναι κίνητρο, είναι κάτι παραπάνω για την κυροζήνη που βλέπω απέναντι. Λέω, θα την πάρω, θα πετάξω. Θέλω πάρα πολύ να κερδίσουμε αυτό. Η μόνη απόφαση που πρέπει να πάρθει είναι για τη γαλάζια ομάδα ποιος μένει εκτός στον πρώτο γύρο και να βρείτε και την στρατηγική σας. Έχετε λίγο χρόνο να συσκεφτείτε πριν ξεκινήσουμε. Το κλίμα στη γαλάζια ομάδα είναι σκληροπυρηνικό. Δεν υπάρχει ομάδα αρχικά. Αλλά τα παιδιά δεν φταίνουν σε τίποτα. Θα πάμε να το παλέψουμε. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Και μακάρι να το καταφέρουμε για να βγει μονομάχος έστω και ένας από την άλλη ομάδα.